βέβαια υπάρχουν ακόμα οι καθυστερήσεις. Τι θα δούμε από εδώ και πέρα? Λοιπόν, 13 μήνες έχουμε σταθερή μείωση των εκκρεμών συντάξεων. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα ανεπίσημα στοιχεία, δεν τα έχουμε δημοσιοποιήσει, τα λέμε εδώ για πρώτη φορά. Για άλλη μια φορά, μάλλον. Αποκλειστικά. Είναι κοντά σε 122.000 οι εκκρεμείς συντάξεις, από 182 που ήταν ένα χρόνο ακριβώς πριν. Και από αυτές οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς, όσες δηλαδή εκκρεμούν πάνω από 3 μήνες, είναι κάτω από τις 100, είναι στις 95.000. Που σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει ότι το πρόβλημα λύνεται, δεν λύνεται όμως με τους ρυθμούς που θέλουμε και που θέλουν και οι πολίτες. Στόχος παραμένει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Δραστική αντιμετώπιση, οριστική αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες να έχουμε ξεκαθαρίσει με τις συντάξεις πρώτου 19. Και θα το έχουμε κάνει αυτό, γιατί ήδη στο ΤΣΜΕΔΕ, στο ΤΑΝ, στο ΤΣΑΙ, στο ΝΑΤ, σε προβληματικά ταμεία μέχρι πρότινος, που υπήρχαν πολλές αιτήσεις πρώτου 19, έχουν καθαριστεί αυτές οι αιτήσεις σε ποσοστό άνω του 80%. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και οι πολίτες εκείνοι που περιμέναν τόσα χρόνια. Περιμένανε και το είδανε τελικά ότι πήραν από τη σύνταξη. Αν άνθρωποι συμβατότητες λογισμικού. Λύνονται σταδιακά. Αυτό έχει ένα σημαίνει. Γιατί έχετε δίκιο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ΕΦΚΑ μπορεί να θεωρείται ενίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Ο καθένας έχει τα δικά του. Αλλά μέχρι πρότινος υπήρχαν διάσπαρτα συστήματα πληροφοριακά. Να επικοινωνήσει το ένα ταμείο με το άλλο και μεγάλες καθυστερήσεις. Και δεν υπήρχε ενοποίηση. Τώρα λοιπόν στείνεται αυτή η ενοποίηση των συστημάτων και γι' αυτό βγαίνουν και γρηγορότερα οι συντάξεις. Και ένας από τους λόγους, γιατί είναι και πολύ ακόμα. Για παράδειγμα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η παραγωγικότητα των ίδιων των υπαλλήλων. Θέσαμε σε λειτουργία πριν λίγες εβδομάδες τον πύργο ελέγχου του ΕΦΚΑ, όπου παρακολουθούμε σε όλη την Ελλάδα τι συντάξεις εκδίδει ο καθένας, ο κάθε διευθυντής και κάθε υπάλληλος. Και από τότε έχουμε δει σημαντική, θεαματική αύξηση της απόδοσης. Για παράδειγμα, στην Κρήτη έχουν αυξηθεί 50% οι απονομές τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Επειδή υπάρχει κάποιος να ελέγχει, να αξιολογεί και να τους λέει: εκεί πονάτε. Κάντε κάτι για να το διορθώσετε. Εκεί τα πάτε καλά. Μπράβο. Αυτό δεν υπήρχε στον ΕΦΚΑ. Τώρα όμως υπάρχει. Τώρα που είπαμε για τον πύργο ελέγχου του ΕΦΚΑ, διαπιστώσατε κάποιας μορφής καθυστέρηση όταν μεταφερθήκαν υπηρεσίες από την Νικηφόρου, που ήταν κάτω από την Ομόνια, και μεταφερθήκαν εδώ στην Κηφισίας? Για τους δύο πρώτους μήνες με τους εισηγητές, μπράβο. Ναι, αν όμως σας μιλάω πρακτικά, διότι έχει νόημα, τα βιώνω. Μπορώ να σας πω όμως τώρα ότι το Πράσινο Κτίριο είναι το νούμερο ένα κέντρο απονομής σε όλη την Ελλάδα. Εκεί εκδίδονται οι πιο δύσκολες αποφάσεις, η διαδοχική ασφάλιση. Όποιος έχει διαδοχική ασφάλιση καταλαβαίνει τι πόνο περνάει. Εκεί λοιπόν βγαίνουν γρηγορότερα από τις απλές.